Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η τρίτη εκπομπή του κύκλου «Επί της ουσίας». Επιστροφή στα ζητήματα που αφορούν τους φοιτητές, με αφορμή και την χθεσινή επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Φιλοξενούμε εκπροσώπους του Φοιτητικού Συλλόγου ΣΥΡΟΥ. Θα σχολιάσουμε και το μήνυμα του Πολυτεχνείου, 40 ολόκληρα χρόνια μετά, αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα και τις προοπτικές του τμήματος που εδρεύει στην ΣΥΡΟΥ. Να παρουσιάζω αμέσως τους καλεσμένους μας. Εξ αριστερών, ο κύριος Σωκράτης Ακριβώς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών ΣΥΡΟΥ, και ο κύριος Γιώργος Λαυτσής, το ίδιο μέλος του ΔΣ. Σας ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση εκπομπής σας απόψε μαζί μας. Ένα πρώτο σχόλιο, γιατί είδα και στον τύπο και στα τοπικά μιμία ειδικότερα, αλλά και στο δικό σας το blog που διατηρείται ως Φοιτητικός Σύλλογος, ένα μήνυμα για την επέτειο, την 40η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Παραμένουν επίκαιρα τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, τα συνθήματα μάλλον. Σήμερα, ειδικά φέτος, η συγκυρία κιόλας ενισχύει αυτή τη θέση. Δηλαδή, τι βλέπουμε, τα πανεπιστήμια, τα δύο μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας να είναι κλειστά, στον εορτασμό του Πολυτεχνείου να εκπέμπει ραδιόφωνο ξανά και να απειλείται από την κυβέρνηση ότι θα εισβάλλει και θα το καταστήλει. Είναι η κατάσταση, η σημερινή, που μας δείχνει ότι κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει, δυστυχώς. Μιλάτε στην ανακοίνωση, σε αυτή την έχω ήδη μπροστά μου, για απαξίωση της παιδείας, ένταση του αυταρχισμού, για την εισβολή της κυβέρνησης στην ΕΡΤ, υποβάθμιση των ζώων μας, μνημονιακές πολιτικές, και μιλάτε και για τον αγώνα των φοιτητών. Πώς αντιδρούν οι φοιτητές, οι σημερινοί φοιτητές, στα σύγχρονα αυτά προβλήματα, κύριε Λαυτσή? Νομίζω φαίνεται η κατάσταση στο φοιτητικό κίνημα. Μπορεί να είναι λίγο πεσμένα τα πράγματα σχετικά με παλαιότερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε δυναμικές κινητοποίησεις φοιτητών, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή, μαζί με τους εργαζόμενους, τους διοικητικούς στα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αθήνας, το Πολυτεχνείο και στο ΕΚΠΑ, βλέπουμε ότι πρωτοστάτησαν και οι φοιτητές. Είναι ένα θέμα που θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια, για την απεργία των διοικητικών, που από ό,τι ακούσαμε και σε απόψινες ειδήσεις, πιθανά να προετοιμάζεται μια αυταρχική λύση και σε αυτό το θέμα από πλευράς κυβέρνησης. Να μείνουμε στο πρώτο σύνθημα που μιλάει για παιδεία. Τι έχει αλλάξει στην σημερινή τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου και τον αγώνα που είχατε κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αφορούσε το σχέδιο Αθηνά και την αντίσταση που υπήρξε πάνω σε αυτό το σχέδιο? Τα τελευταία 10 χρόνια δεν είναι μόνο τώρα με το μνημόνιο. Έχει ταθεί μια επίθεση στην παιδεία που βασίζεται σε κάποιους βασικούς πυλώνες που δεν άλλαξαν από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Δηλαδή, το ένα είναι η συνεχής υποχρηματοδότηση σε σημείο στραγγίσματος. Δηλαδή, συνεχώς μειώνονταν τα λεφτά, οι προϋπολογισμοί μειώνονταν. Πια στην εποχή του μνημονίου έχουμε φτάσει σε τραγικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο δικό μας τμήμα βιώνουμε αυτή την κατάσταση. Το άλλο είναι συνεχείς προσπάθειες να αλλάξει το νομικό πλαίσιο των πανεπιστημίων, το οποίο προσαρμόζει λίγο πολύ την ακαδημαϊκή λειτουργία στους κανόνες αγοράς. Δηλαδή, αντί να έχουμε μια παιδεία που να ενισχύει τις δικές μας ανάγκες, να ενισχύει την μόρφωση, την εκπαίδευση, οδηγούμε σε μια παιδεία η οποία περισσότερο βολεύει ή ταιριάζει τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά. Ελαστικότητα, ευελιξία, λέξεις που ακούμε για τους εργαζόμενους, υπάρχουν και στον χώρο της εκπαίδευσης πια. Τα τελευταία 3 χρόνια είχαμε 2 σημαντικές κινήσεις, για να μην το πλατιάζω. Το ένα ήταν το νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου, το οποίο
πέρασε στη Βουλή, αλλά ποτέ δεν πέρασε συνειδήσεις των φοιτητών και του φοιτητικού κινήματος, το οποίο προέβλεπε αρχικά ουσιαστικά διοικητική διάλυση, ενοποίηση των τμήματων και δημιουργία ανιαίων σχολών, με προφανώς απόλυση, αυτό υπονοούνταν, απόλυση προσωπικού, περιορισμούς και βέβαια την κατάργηση του ασύλου από νομικής απόψεως. Μετά από κινητοποίηση που έγιναν τότε, δεν περάσαν αυτά μέτρα, μάλλον δεν πέρασε ο νόμος στην πράξη, οπότε έγινε μια αναθεώρηση και ο νόμος το 4076 που πέρασε είχε κάποιες αλλαγές. Κάποιες αλλαγές προς το θετικό για τις δικές μας ανάγκες. Το άλλο μεγάλο ζήτημα ήταν το σχέδιο Αθηνά, που ουσιαστικά φαίνεται μια τάση που λέει ότι δεν θέλουμε πια απόφοιτους, δεν θέλουμε πια επιστήμονες τόσους στην εποχή της κρίσης και της ανεργίας. Άρα, μειώνουμε τις δυνατότητες για μόρφωση στους νέους και μάλιστα με ένα, θα έλεγα, και σκληρό τρόπο, με την έννοια ότι παιδιά φτωχών των οικογενειών θα δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τα υπόλοιπα να μπορέσουν να σπουδάσουν. Πρακτικά έχει στο τμήμα αυτοσυνέπειες. Διότι με το σχέδιο Αθηνά κάποιες σχολές συγχωνεύτηκαν και, ή καταργήθηκαν. Και θα δούμε στη συνέχεια πώς διασώθηκε το ΕΔΟ τμήμα, γιατί υπήρξε και ένα σενάριο ότι θα καταργηθεί και το ΕΔΟ τμήμα. Πιθανά να επικράτησαν και σενάρια που αφορούν την ισιωτικότητα και αυτό το κριτήριο. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά γίνονται με μια συνεχή επίθεση από τα μεγάλα ΜΜΕ απαξίωσης του χαρακτήρα των πανεπιστημίων. Δηλαδή, ότι τάχα μου δεν παράγεται έργο, ότι γίνονται διάφορα, ότι γίνονται καταστροφές κτλ. Το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και από σοβαρές και έγκυρες από το εξωτερικό κιόλας αναλύσεις που δείχνουν ότι οι επιστήμονες που γίνονται τα ελληνικά πανεπιστήμια, αν θέλουν, έχουν τη δυνατότητα και να πάνε να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα στα πανεπιστήμια του εξωτερικού χωρίς πολλά προβλήματα ή και στο επαγγελματικό τομέα. Κάτι που πολλές φορές αυτό αποκρύπτεται. Να δούμε λίγο και το παλιότερο σύνθημα της ελευθερίας. Μιλάτε στη διακήρυξή σας για το Πολυτεχνείο, για ένταση του αυταρχισμού. Τι ακριβώς εννοείτε, κύριε Λαφτσή, και πώς αντιπαρατίθεστε σε αυτόν τον συνεχώς ογκούμενο αυταρχισμό που το βλέπουμε σε καθημερινή βάση και όχι μόνο στα πανεπιστήμια. Ναι. Καταρχήν, βλέπουμε όντως να εντείνεται αυτός ο αυταρχισμός απέναντι στην κοινωνία. Είδαμε από το καλοκαίρι ακόμα αρχικά στην απεργία των καθηγητών στα σχολεία να γίνεται επιστράτευση των καθηγητών πριν καν ξεκινήσουν την απεργία, οπότε με αυτόν τον τρόπο να καταστέλλεται η αντίδρασή τους στις απολύσεις πριν καν αρχίσει. Μετά βλέπουμε το κλείσιμο της ΕΡΤ και το μαύρο στις τηλεοπτικές οθόνες. Και φτάνουμε τώρα τα ΜΑΤ να μπαίνουν και στο Ραδιομέγαρο, να μπαίνουν και στην ΑΣΟΕ, να απειλούν αυτή τη στιγμή να μπουν και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Δύο μόνο λέγεται ότι πιθανόν να μπουν αύριο. Δύο μέρες μόνο μετά την επέτειο του Πολυτεχνείου. Άρα προφανώς και το αίτημα για ελευθερία είναι επίκαιρο ακόμα και τώρα. Και βλέπουμε ότι οι συμβολισμοί το αποδεικνύουν στο έπακρο. Πόσο μάλλον τα γίνεται λόγος για επιστράτευση των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων του Μετσόβιου αλλά και του Καποδιστριακού. Μιας και μιλήσατε για ΜΑΤ, να επανέλθω σε ένα ζήτημα που είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία. Την επίθεση στο ΜΑΤ εναντίον των φοιτητών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γεωργίου Παπανδρέου, τότε Πρωθυπουργού, στη Σύρο. Υπήρξαν και τοπικά μημία, θυμάμαι τότε, που έκαναν λόγο για μεταφερόμενους, διαμαρτυρόμενους φοιτητές. Πάντως οι φοιτητές έδωσαν το έναυσμα για αυτή την αντιπαράθεση. Πώς το σχολιάζετε? Βέβαια έχουν περάσει κάποια χρόνια, θα έλεγα. Φαίνεται ακόμα πιο μακρινό λόγω της κατάστασης όσων έχουν γίνει στο μεταξύ. Ήταν όμως κάτι πρωτοφανές για το νησί της Σύρου. Ναι, ίσως εμείς που ως φοιτητές έχουμε και από άλλες περιοχές να το θεωρήσαμε τόσο συνταρακτικό. Αλλά νομίζω ότι απαιτήσαμε κάτι απλό. Να περάσουμε να διαδηλώσουμε μπροστά από το χώρο στο οποίο κάνουμε μάθημα, στο πνευματικό κέντρο. Και μας απαγορεύτηκε να περάσουμε και με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Αυτά που ακολουθήσαν ήταν, νομίζω, την ευθύνη την είχε η ίδια κυβέρνηση. Από εκεί ξέρουμε βέβαια ύστερα ότι αποπέμφθηκε ο Πρωθυπουργός, πήγαμε στην κυβέρνηση τρικομματική την πρώτη. Εκφράσαμε, νομίζω, μια
λαϊκή αγανάκτηση εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό είχε κάτι τη συμπαράσταση του Συριανού λαού. Ναι, με κάποιες κοιλίδες θα έλεγα, που κάποιοι πάλι βρήκαν να πούν ότι κάτι ότι ήρθαν από αλλού και τα σχετικά. Σε μια τέτοια κοινωνία όπως στη Σύρο ή στην Ερμούπολη συγκεκριμένα, όλοι γνωρίζονται. Δηλαδή δεν ήταν τόσο δύσκολο να καταλάβουμε ποιοι ήταν εκεί και ποιοι δεν ήταν. Πιστεύετε ότι φέρουν ευθύνες και οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές, θα μπορούσαν να αποφευχθούν τα επεισόδια? Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να μας αφήσουν να περάσουμε. Δεν είχαμε εμείς διάθεση παρά να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε τα συνθήματά μας. Τίποτα παραπάνω. Τώρα, αν υπήρξαν λάθη ή κάποιες άλλες μεθοδεύσεις, δεν ξέρω. Ο κύριος Λαφτής έχει να κάνει κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Παρά μόνο να συμφωνήσουμε με τον Σοκράτη ότι πραγματικά η ευθύνη για τα επεισόδια ήταν τόσο στην διοίκηση της τοπικής αστυνομίας, όσο και στην ίδια την κυβέρνηση με την πολιτική που προωθούσε από τότε. Να πούμε, οι αντιπαραθέσεις δεν έχουν πάψει. Διαβάζοντας κάποιος το δικό σας το ιστολόγιο που διατηρείται ως φοιτητικός σύλλογος, υπήρξε παλιότερα μία διαμαρτυρία, αν θυμάμαι καλά, το Δεκέμβριο του 2012, που αφορά επίθεση γνωστών αγνώστων κατά διάρκεια δικής σας εκδήλωσης προβολής ταινίας, αν δεν κάνω λάθος. Περί τίνος πρόκειται? Έχουμε αντιπαραθέσεις σε τοπικό επίπεδο που συνεχίζονται? Ναι, πέρσι ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά, θα έλεγα. Φιλοξενούσε ο χώρος του αμφιθέατρου μια προβολή ταινίας και δεχτήκαμε επίθεση με διάφορα, από ντομάτες, αυγά. Δηλήθεια τη χαρακτήριζα επίθεση, διότι εμείς ήμασταν μέσα και απλά τα ακούγαμε να χτυπάνε πάνω στο γυμνάσιο τα αυγά και οι ντομάτες. Βγήκαμε έξω να δούμε, να υπερασπιστούμε το χώρο, γιατί ουσιαστικά ήταν μια εκδήλωση αντιρατσιστική, αντιφασιστική και δεχτήκαμε επίθεση. Νομίζω εύκολα κάποιος μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτοί από ποιο χώρο προέρχεται ήταν αυτοί. Ποτέ δεν μας δήλωσαν, γιατί κάποιοι φορούσαν κουκούλες, αλλά καταλάβαμε ότι από τα συνθήματα για το ύφος ότι είναι σίγουρα ανήκουν, είτε το θέλουν είτε όχι, ή το καταλαβαίνουν μάλλον είτε όχι, σε ακροδεξιές λογικές ή και μπορεί να είχαν και άμεση σχέση, όπως το είχαμε υπονοήσει, με τη Χρυσή Αυγή. Υπήρξαν κάποια αντιφασιστικά πανό που και αυτά δέχτηκαν την επίθεση των γνωστών αγνώστων? Πιθανά να όχλησαν κάποια πανό που είχατε κρεμάσει? Ναι, είχαμε ένα πανό το οποίο έλεγε καμία ανοχή στο νεοναζί. Όποιος νιώθει νεοναζί, κάποιοι που θεωρούν τον εαυτό τους νεοναζί, θύχτηκαν και φρόντισαν να το αφαιρέσουν 1, 2 και 3 φορές. Εμείς το ξαναβάλαμε και αυτό θα κάνουμε. Ο χώρος του Πανεπιστημίου είναι χώρος ελεύθερης δράσης και σκέψης, είναι χώρος ελευθερίας, αλλά όχι ασυδοσίας, αλλά σίγουρα είναι χώρος όπου τέτοιες ιδέες μεσαιωνικές δεν χωράνε. Δεν χωρέσαν ποτέ και ούτε πρόκειται. Να συμπληρώσω κάτι? Ναι, βέβαια. Όσον αφορά για διαμάχες, δεν υπάρχει καμία διαμάχη με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο που ζει στο νησί. Οι διαμάχες είναι καθαρά σε ιδεολογικό επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει και δεν πρέπει να κατηγορήσει τους φοιτητές για διαμάχες επί του προσωπικού και για πρακτικές νύχτας, ας πούμε. Αυτοί που χρησιμοποιούσαν τέτοιες πρακτικές, που χρησιμοποίησαν τέτοιες πρακτικές εναντίον μας, φάνηκε ποιοι ήταν. Και η αντιπαράθεση δική μας είναι καθαρά σε ιδεολογικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα συντονισμό σε τοπικό επίπεδο, το αντιφασιστικό δίκτυο, και πολλές φορές προκαλούνται αντιπαραθέσεις, όπως πρόσφατα με κάποια αντισυγκέντρωση με αφορμή κάποια δίκη που θα γινόταν στην Σύρο. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό? Ναι, βεβαίως. Συμμετέχουμε στο αντιφασιστικό δίκτυο. Είναι κάτι πλατή, θα έπρεπε να χωράει πολύ κόσμο. Νομίζουμε ότι και στο νησί υπάρχει πολλοί κόσμος που αντιλαμβάνεται αυτά τα πράγματα. Ότι ο φασισμός ιστορικά, αυτό που έγινε πριν 60 χρόνια, ήταν καταστροφικό. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε τέτοια πράγματα στην ιστορία. Και συμμετέχουμε με το σκοπό να εκφράσουμε και την αντίθεσή μας σε αυτές τις πρακτικές, αλλά και να πάρουμε δράση, διότι αυτές οι ιδέες έρχονται πάντα στο προσκήνιο όταν υπάρχει φτώχεια. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται τη φτώχεια του κόσμου για να περάσουν ιδέες, μίσους, που τελικά ευνοούν
κάποιους, τους λίγους, τους πάνω, τους πλουσίους. Αυτό βλέπουμε, ότι οι ιδέες αυτές του μίσους τελικά είναι για να τσακώνονται οι φτωχοί μεταξύ τους και οι πλούσιοι να κερδίζουν από αυτήν την διαμάχη. Τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό, είχε βγει ανακοίνωση που ήταν ξεκάθαρη και σαφής, που δεν αναφερόταν καθόλου στη δίκη, αλλά μόνο στην αποκάλυψη αυτών που συμμετείχαν στην συγκέντρωση τάχαμου συμπαράστασης. Ίσως εδώ υπάρχει στόχευση, βγήκαν στα μίντια ότι κάποιοι πήγαν εκεί να υπερασπιστούν τον αυτόν που δικάζεται, τέλος πάντων. Εμείς δεν δώσαμε καμία έμφαση στη δίκη. Η δίκη, η δικαιοσύνη πρέπει να πράξει τα δέοντα, να υπηρετήσει το ρόλο της. Από εκεί και πέρα, εμείς καταγγείλαμε μόνο και μόνο τη στάση κάποιων που ένα μήνα μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα βγήκαν να μιλήσουν για εγκλήματα. Κάποιοι στηρίζανε τους μαχαιροβγάλτες το προηγούμενο διάστημα, πολιτικά, ηθικά ή ως εκπρόσωποι τους στο νησί. Και ύστερα βγήκαν να μιλήσουν για εγκλήματα. Αυτό ήταν, νομίζω, τουλάχιστον υποκριτικό. Να περάσουμε και σε ένα άλλο πρόσφατο θέμα. Αφορά σε μια καταγγελία που έγινε αυτό το μήνα, τον Νοέμβριο, από κάποιους περιοίκους του πανεπιστημιακού χώρου, από την περιοχή της Μεταμόρφωσης συγκεκριμένα. Κάποιοι λοιπόν περίοικοι ερμοπολίτες διαμαρτύρονται, μόνιμοι κάτοικοι προφανώς, και λένε ότι αμέτρητες φορές έχουμε ξενυχτήσει, βασανιστήκαμε, εκνευριστήκαμε, θυμώσαμε, ήρθαμε στα όρια μας από τα λανίκτια πάρτι τους, εννοείται τα φοιτητικά πάρτι, και η αστυνομία στην οποία καταφεύγαμε δήλωνε ανήμπορη λόγω του περιβόητου ασύλου, κάτω από το οποίο ορισμένοι κρύβονται. Βέβαια, να πούμε ότι υπογράφουν ως κάτοικοι της Μεταμόρφωσης και αυτή την καταγγελία την έχουν στείλει παντού και στα ΜΜΕ. Θέλω να τα σχολιάσετε, ενοχλείτε τόσο πολύ δηλαδή με τα πάρτι που γίνονται στο χώρο του μπαρ του Πανεπιστημίου, του Κηλικίου. Καταρχάς να πούμε για το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Πρώτον, ότι ήταν ανυπόγραφο. Είναι ανώνυμο. Υπογράφω, το είπα λίγο πριν. Και ανυπόγραφο. Δεύτερον, αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων ότι μάλλον οι κάτοικοι της Μεταμόρφωσης δεν είχαν ιδιαίτερη γνώση. Αυτό είδαμε και από δημοσιεύματα. Τρίτον, πέρα από τις. Εμάς μας ενόχλησαν δύο άλλα. Θα τα πούμε όλα. Θέλουμε να τονίσουμε αυτά τα δύο πρώτα. Δύο διατυπώσεις του κειμένου. Πέρα αυτή η αντίληψη του ασύλου, η υποβάθμιση, η απαξίωση με την οποία παρουσιάζεται το άσυλο. Είναι 17 Νοέμβρη και να μην ξεχνάμε ότι άσυλο. Ένα στοιχειώδες άσυλο που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στην εξέγερση προστάτευσε έστω και για λίγο τους φοιτητές από το να μπουν τα τάγκς αμέσως στον χώρο του Πολυτεχνείου. Και γι' αυτό τα πανεπιστήμια ήταν, το Πολυτεχνείο ήταν χώρος ελεύθερων ιδεών. Από εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη Χούντα. Να πούμε ότι υπάρχουν δύο σημεία τα οποία τα θεωρούμε προσβλητικά. Το πρώτο είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν μιλούν γιατί φοβούνται ότι θα δεχτούν προπυλακισμούς από εμάς, το οποίο είναι εσχρό, εσχρή συκοφαντία. Ουδέποτε έχει γίνει κάτι τέτοιο και ουδέποτε υπονοήθηκε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Και το δεύτερο είναι ο απαξιωτικός τρόπος με τον οποίο μιλάνε για τους καθηγητές μας. Ότι τάχα μου διδάσκουν, τάχα μου καλλιεργούν χαρακτήρες. Φαίνεται ότι οι συντάξεις του κειμένου δεν γνωρίζουν την κατάσταση των πανεπιστημίων και του τμήματός μας. Και μπορούμε να το διαβάσουμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, την ακριβή διατύπωση. Οι κύριοι καθηγητές, λέει η ανώνυμη αυτή καταγγελία, κάνουν ότι διδάσκουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες χωρίς να μπορούν να ελέγξουν τίποτα. Όσο για τα άλλα που αναφέρεται, λέγεται ότι μιλήσαμε σε κάποιον φοιτητή και αντιμετωπίσαμε ύβρις και προπυλακισμό. Καταρχάς, πώς αντιμετωπίζουν τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, ως κάποιους που ελέγχουν. Το δεύτερο, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάποτε θεωρούνταν προνομιούχοι ως καθηγητές και τώρα είναι περισσότεροι από αυτούς με 9 μήνες συμβάσεις και 700 ευρώ το μήνα. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε τι μισθούς παίρνουν άλλου είδους εργαζόμενοι που θεωρούνται ότι δεν έχουν τους καλύτερους όρους εργασίας. Και μάλιστα αυτό είναι προσωρινό, δεν ξέρουμε αν του χρόνου θα είναι χειρότερα. Αυτά καταρχάς τα βασικά. Το κείμενο δείχνει μια αποστροφή γενικά στον χώρο του Πανεπιστημίου. Αυτό που λέμε εμείς ότι το Πανεπιστήμιο είναι απ' όλα. Είναι χώρος δράσης, είναι χώρος σκέψης, είναι χώρος προφανώς διδασκαλίας και έρευνας όσο μπορούμε. Βέβαια, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, αλλά και χώρος ιδεών. Είναι όλα αυτά μαζί. Δεν μπορούμε να κόψουμε ένα κομμάτι και να κρατήσουμε αυτό που μας αρέσει. Είναι και χώρος της νεολαίας. Είναι λοιπόν εξάλλου και ένας χώρος διασκέδασης και υπάρχει ένα αυτοδιαχειριζόμενο κηλικείο από ό,τι γνωρίζω. Έτσι. Έχουν γίνει κάποια πάρτι, για να μην αποφεύγουμε την ερώτηση.
Είναι, όπως ξέρουμε, είναι δύσκολο στον χώρο της Ερμούπολης να τα βρούμε. Όλοι πρέπει να, αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να βρούμε τα όρια μας και μέσα σε ένα κλίμα αλλοκατανόησης και ανοχής να κάνουμε υποχωρήσεις. Εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε τη ζημία, τέλος πάντων, από αυτή την όχληση, γιατί είναι όλα τα σπίτια κοντά. Νομίζω ότι κάθε κάτοικο της Ερμούπολης μπορεί να καταλάβει ότι από διάφορες δραστηριότητες, όχι μόνο των φοιτητών, κάποιοι μπορεί να μένουν κοντά στα σχολεία που το πρωί τα παιδιά βγαίνουν και στο διάλειμμα. Δηλαδή, τι να πούμε, στα παιδιά να μην παίζουν στο διάλειμμα. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση κάπως στη μέση. Νομίζω ότι το κείμενο είναι υπερβολικό. Έχουν υπάρξει κάποιες περιπτώσεις που υπήρξε κάποια όχληση, αλλά όχι σε αυτό το φαινόμενο που παρουσιάζει το κείμενο. Είναι υπερβολικό, θεωρείτε. Κύριε Λαυτσή, το βρίσκεται το ίδιο? Υπερβολικό. Ακριβώς, είναι υπερβολικό και κατά τη γνώμη μου ανυπόστατες οι κατηγορίες που μας προσάπτουν. Okay, γίνονται πάρτι, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό, αλλά όχι τόσο συχνά όσο επικαλούνται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ένα άλλο επίσης θέμα που εγώ βλέπω ως πολύ μεγάλο αρνητικό στο κείμενο είναι παρουσιάζουν το Πανεπιστήμιο σαν να μην ανήκει στην Ερμούπολη και στη Σύρο. Σαν κάτι ξένο. Σαν κάτι ξένο. Αυτό είναι καταστροφικό. Πέρσι υπήρχε κίνδυνο στο Πανεπιστήμιο να φύγει από εδώ πέρα, να πάει σε άλλο νησί του Πανεπιστήμιου, του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Έχουν αναλογιστεί αυτοί οι άνθρωποι τι θα σήμαινε αυτό για τη Σύρο? Μου φαίνεται δεν έχουν αναλογιστεί, γι' αυτό και περνάνε σε τέτοιο πόλεμο ενάντια και στους φοιτητές αλλά και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει μια εικόνα σε αρκετό κομμάτι του τοπικού πληθυσμού ότι μάλλον δεν έχετε ανοιχτεί στην τοπική κοινωνία ή μπορεί και το αντίστροφο να έχει συμβεί. Η τοπική κοινωνία να μην έχει δεχτεί με ανοιχτές αγκάλες τους φοιτητές. Υπάρχει έτσι μια αντιπαράθεση πάνω σε αυτό? Να πούμε καταρχάς. Είναι λανθασμένη αυτή η εικόνα που δίνεται από κάποιον? Νομίζω πως ναι. Ότι κάνουμε δράσεις οι οποίες κάποιοι θέλουν να σταθούν μόνο σε ολονύχτια πάρτι, αλλά κάνουμε και άλλα πράγματα τα οποία αξίζουν της προσοχής. Μπορούμε να πούμε ότι κάθε χρόνο γίνεται το καλοκαίρι μια έκθεση των φοιτών του πρώτου έτους στην Πινακοθήκη, που έχει καθιερωθεί. Υπάρχουν ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Πανεπιστημίου, όχι πάντα υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η θεατρική ομάδα, η οποία ανεβάζει παραστάσεις κάθε χρόνο και αντιμετωπίζει και προβλήματα έλλειψης χώρων, δεν έχει χώρο για να κάνει πρόβες. Η κινηματογραφική ομάδα, η οποία πραγματοποιεί προβολές δημόσιες και δωρεάν κάθε δεύτερη Τρίτη, η οποία είναι, όλα αυτά είναι ανοιχτά στον κόσμο. Θυμάμαι στο React Festival παλιότερα, μια μεγάλη πολιτική σας εκδήλωση. Να μιλήσουμε όμως για τα σημερινά προβλήματα του Πανεπιστημίου και του ΕΔΟ τμήματος. Μιλήσαμε πρωτήτερα για το σχέδιο Αθηνά, ένα σχέδιο συρρήκνωσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Κινδύνεψε με κατάργηση ή με συγχώνευση το ΕΔΟ τμήμα? Τι από τα δύο συνέβη? Θα πάρουμε από την αρχή. Ήταν αρχικά, ήμασταν στο σχέδιο της κατάργησης του ΕΔΟ τμήματος. Μετά από κινητοποίησεις που έγιναν και προσπάθειες, ακούγονταν φήμες για συγχώνευση ή για τη μεταφορά σε άλλο νησί. Που τα οποία εν τέλει καταφέραμε να μην γίνουν μέσα από τις δράσεις που κάναμε συλλογικά το Πανεπιστήμιο, το τμήμα μάλλον. Για ποιο συγκεκριμένο νησί μιλάμε? Είχε και για Μυτιλήνη και πιστή. Έτσι, πάντα υπήρχαν φήμες, ένα σύννεφο το οποίο. Γιατί θα πάμε προς τα εκεί κάποια στιγμή. Το τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών. Ναι, αυτό έγινε μετά, όταν μορφοποιήθηκε το σχέδιο Αθηνά, όπου μας εντάσσουν μια σχολή που ανήκει μάλλον στο τεχνολογικό πεδίο, μαζί δηλαδή με τα πολυτεχνία, με τις υπόλοιπες. Θα μιλήσουμε για το σχέδιο που υπήρχε περί ιδρύσης πολυτεχνικής σχολής και με δεύτερο τμήμα, μάλιστα. Αυτό έμεινε στη μέση. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο αυτό. Και μας σοβαλιάζουμε σχολές θετικών επιστημών. Υποτίθεται σε διοικητικό επίπεδο. Αυτό θα μπορούσε να το θέσει κάποιος ότι είναι προάγγελος αλλαγών ή και ακόμα και αλλοιώσεων στο χαρακτήρα του τμήματος. Τι είναι αυτό που φοβάστε δηλαδή με την ένταξή του στο τμήμα θετικών επιστημών? Κοιτάξτε τώρα,
υπάρχει κάτι απλό, ότι τα πολυτεχνικά τμήματα είναι πενταετούς φοίτησης, ενώ τα των θετικών επιστημών είναι τετραετούς. Είμαστε άρα εξαδικημένου είναι αναβαθμισμένα. Όχι, είναι ο χαρακτήρας του αντικειμένου που προϋποθέτει ένα παραπάνω έτος φοίτησης. Στο βωμό των περικοπών, δυστυχώς, πολλές φορές οι οικονομικές περικοπές που γίνονται από το Υπουργείο βαφτίζονται ακαδημαϊκές ρυθμίσεις, ότι είναι για το καλό μας, είναι για το καλό του Πανεπιστημίου, το οποίο δεν είναι καθόλου βέβαιο. Έτσι υπάρχει ο φόβος ότι σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα έτη φοιτητής, το οποίο ισχύει για όλες τις σχολές των Πολυτεχνείων και για τις θετικές, η περίφημη Μπολόνια και η προσπάθεια μείωσης των ετών σπουδών και στα ελληνικά πανεπιστήμια, να οδηγηθούμε σε μια τέτοια περίπτωση. Απευθέθη λοιπόν το αρνητικό αυτό σενάριο. Από την άλλη, καταλήφθηκε η ιδέα δημιουργίας ενός δεύτερου τμήματος μιας ενιαίας πολυτεχνικής σχολής στην Σύρο. Υπήρξαν βέβαια αντιδράσεις από φοιτητικής πλευράς. Τι γίνεται όμως αν είσαστε ικανοποιημένος από πλευράς διοίκησης? Αν κρίνετε ότι ήταν αυτές οι αντιδράσεις αρκετά ισχυρές, έτσι ώστε να κάμψουν και με το κριτήριο της νησιωτικότητας της προθέσης της κυβέρνησης, που για μνημονιακούς λόγους προέβη στην περικοπή των δαπανών και στη συγχώνευση τμήματων. Αυτό που μπορούμε να πούμε για αυτό το θέμα είναι ότι η διοίκηση Πριτανία στην περίοδο της διαβούλευσης ξανέφερε μπροστά το θέμα της ίδρυσης πολυτεχνικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Βέβαια με τρία τμήματα, τα τρία υπάρχοντα τμήματα του Πανεπιστημίου. Δηλαδή το τμήμα το δικό μας εδώ, το τμήμα μηχανικών, πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων στη ΣΑΜΟ και το τμήματος μηχανικών οικονομίας και διοίκησης, και αυτό στη ΣΑΜΟ, αν δεν κάνω λάθος. Στοιχείο. Στοιχείο. Βέβαια, αυτό δεν έγινε δεκτό από το Υπουργείο για τους γνωστούς λόγους και έτσι καταλήξαμε στο σχέδιο Αθηνά, στο πώς μπήκε τέλος πάντων, μπήκαν αυτά τα τρία τμήματα μηχανικών στο σχέδιο Αθηνά, με τα δύο τμήματα, το δικό μας και το άλλο της ΣΑΜΟΥ, να μπαίνουμε στην θετικών επιστημών και των μηχανικών οικονομίας και διοίκησης να μπαίνουν στο οικονομικό. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έγιναν προσπάθειες. Έγιναν βέβαια στο μίνιμουμ. Ή εντός πλαισίου. Ναι. Θέλω να πείτε ότι η αντίδραση δεν ήταν αντισυστημική, να το πούμε έτσι απλά. Ναι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το κριτήριο της νησιωτικότητας έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτήν την τελική επιλογή της κυβέρνησης να μην καταργηθεί το εδώ τμήμα. Νομίζω δεν επλήγει ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Όχι, δεν επλήγει τόσο. Μία σχολή, τμήμα στατιστικής και αναλογιστικών μαθηματικών στη ΣΑΜΟ, το οποίο εντάχθηκε στο μαθηματικό και το οποίο είναι πρόβλημα, διότι υποτίθεται ότι δημιουργήθηκαν αυτά τα τμήματα για να απαντήσουν, υποτίθεται, στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή ότι εκτός από το κλασικό μαθηματικό, το οποίο το έχουν όλοι και παντού σε όλο το δυτικό κόσμο, δεν φτάνει, θα φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα τοπικά. Και καταργούν αυτά τα τμήματα. Οι ίδιοι φοιτητές αυτού του τμήματος λένε ότι δεν έχουμε καμία σχέση, ότι δεν είμαστε μαθηματικό. Η κυβέρνηση δεν άκουσε τις φωνές των φοιτητών. Αλλού υπήρξαν περισσότερες αλλαγές. Δεν ξέρουμε ακριβώς πού οφείλονται. Μπορεί να οφείλονται και σε άλλου τύπου σχέσεις του Πανεπιστημίου με την κεντρική διοίκηση. Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω, δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει στο μάτι του κυκλώνα όσον αφορά τώρα τους διοικητικούς υπάλλους, αν και αυτό έγινε πέρσι. Είναι το επόμενο θέμα. Έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την διακύβευση του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Βλέπουμε σε άλλα πανεπιστήμια, και αυτό είναι και το θέμα της ημέρας, η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας αλλά και στο Μετσόβιο. Από τη μια βέβαια έχουμε να πούμε απολύσεις καθηγητών που δούλευαν με βάση κάποιο προεδρικό διάταγμα, που δεν είχαν δηλαδή οργανική σχέση με το Πανεπιστήμιο. Μπορούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία γι' αυτό. Για το τμήμα μας. Ναι, ναι. Και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, αλλά και το εδώ τμήμα. Παλιότερα υπήρχαν... Σε τι ποσοστό έχει συρρυκνωθεί δηλαδή το διδακτικό προσωπικό? Στο τμήμα μας έγιναν κάποιες απολύσεις ή αλλαγές εργασιακού καθεστώτος, τέλος πάντων, μιας καθηγήτριας σίγουρα.
δεν απολύθηκαν στο τμήμα μας, αλλά άλλαξαν σύμβαση, τρόπο πρόσληψης. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που χρειάζονται περιστασιακά στο τμήμα. Είναι βασικοί για να λειτουργήσει το τμήμα. Και οι οποίοι επί χρόνια δουλεύουν με αυτό που είπαμε πριν, με 9 μήνες συμβάσεις, με χαμηλούς μισθούς, χωρίς να πληρώνονται άλλα έξοδα όσον αφορά τη μεταφορά, και οι οποίοι είναι συνεχώς στον αέρα. Αυτοί πια οι καθηγητές που παλιότερα πληρώνονταν με το προεδρικό διάταγμα 307, τώρα έχουν προσληφθεί ως έκτακτο επιστημονικό προσωπικό. Δηλαδή βρέθηκαν κάποια παραθυράκια στους νόμους και όσον αφορά τους προϋπολογισμούς για να πληρωθούν φέτος. Αυτό δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Είναι όλα προσωρινά. Δηλαδή κάθε χρόνο, τα τελευταία 3 χρόνια ειδικά, κάθε χρόνο ξεκινάμε το άγχος αν θα έχουμε καθηγητές. Τα ακαδημαϊκά εξάμεινα δεν κινδυνεύουν από τους φοιτητές, ούτε από τους διοικητικούς, ούτε από τους καθηγητές. Κινδυνεύουν τις κυβερνήσεις. Αυτοί απειλούνται τα εξάμεινα, αυτοί απειλούν τα πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε ένα, ας το πούμε, καλό επίπεδο, αλλά όχι για πάντα. Να προσθέσω κάτι ότι πολλά μαθήματα επιλογής, αυτά που γίνονται σαν μεγαλύτερα έτη, στο 4ο και στο 5ο, έχουν περιοριστεί. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει περικοπές. Δεν είναι στο βασικό κορμό μαθημάτων, αλλά ήδη έχουμε αυτές τις μειώσεις. Ποιος ξέρει τι θα γίνει σε λίγο καιρό. Να μιλήσουμε λίγο για την απεργία. Δεν έχουμε και βέβαια εκπρόσωπο των εργαζομένων. Με τι μάτι είδατε εσείς την απεργία των διοικητικών? Είσαστε αλληλέγγυοι σε αυτή την απεργία? Και στη ΣΥΡΟ και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχαμε κινητοποίησεις και πολλοί ημέρες μάλιστα. Απερίφραστα. Πέρσι, αν θες να μιλήσεις. Ναι. Πέρσι είχαμε το πρόβλημα των ΙΔΑΧ που είχε χτυπήσει ειδικά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και το οποίο τελικά καταφέραμε να εξηγήσουμε και στους τελευταίες μας, για να μην μιλάμε με ακρονίμια, τι είναι το ΙΔΑΧ. Ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου, νομίζω, έτσι. Πάλι, εργαζόμενοι. Στην ουσία, συμβασιούχοι. Πάλι άνθρωποι που χρειάζονται στο πανεπιστήμιο και πάλι που δεν είναι μόνιμοι. Που θα έπρεπε. Τους έχουμε ανάγκη. Έχουμε λοιπόν ελαστικές σχέσεις στο πανεπιστήμιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Ελάχιστα είναι τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ. Αυτή η μάχη κερδίθηκε πέρσι. Δηλαδή μείνανε οι διοικητικοί πάλι. Τώρα πιάσανε των μεγάλων πανεπιστημίων. Και είμαστε αλληλέγγυοι με τον αγώνα τους. Έχουν φτάσει σχεδόν 10 εβδομάδες κινητοποιήσεων. Αυτό τονίσαμε και με την χτεσινή πορεία του Πολυτεχνείου, το ζήτημα της διαθεσιμότητας και της εφεδρείας παλιότερα, ότι είμαστε ενάντια και ότι είναι η κυβέρνηση που πρέπει να μπει στη διαθεσιμότητα, τέλος πάντων. Ελπίζουμε να πετύχει ο αγώνας τους. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Επίκειται από ό,τι μαθαίνουμε επιστράτευση. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά τα σενάρια. Να πάμε σε κάτι άλλο. Διαβάσαμε πρόσφατα μία ανακοίνωση της Βρετανικής Αρχής περί κατάληψης των γραφείων διοίκησης στη Μυτιλίνη. Έχετε υπόψη σε αυτό το γεγονός από ομάδες φοιτητών και πώς το κρίνετε? Δυσκολεύει αυτό το έργο της έναρξης του νέου εξαμήνου? Ναι, έχουν καθυστερήσει κάποιες διοικητικές πράξεις, αλλά θεωρούμε ότι τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να υπάρχει κίνδυνος εξαμήνου και να τίθεται από την πλευρά του. Αυτό το θέτει η Βρετανία όμως, ναι, με ανακοίνωσή της. Με την έννοια ότι είναι αυθαίρετος ο όρος σύμφωνα με τον νόμο, που οι φοιτητές ποτέ δεν το δέχτηκαν των 13 εβδομάδων όσον αφορά το εξάμηνο. Μπορεί να παραταθεί το εξάμηνο και να γίνει κανονικά. Και να μην υπάρξει πρόβλημα. Το ζήτημα της κατάληψης θα λυθεί, πρέπει να λυθεί, αλλά... Κάνει λόγο για κατάληψη κάποιων ομάδων φοιτητών που δεν εκφράζουν συνολικά γενικές συνελεύσεις και άλλα όργανα. Ναι, ναι, αλλά ας μην μπει ο μπαβούλας του χαμένου εξαμήνου. Αυτό βάζουμε εμείς ως ζήτημα. Ότι να λυθεί το ζήτημα, αλλά όχι με το φόβο ή να γίνεται κάποιος ίδιος εκβιασμός για αυτό το θέμα. Πιστεύετε λοιπόν ότι δεν κινδυνεύει το εξάμηνο? Πιστεύετε ότι είναι καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα η ανακοίνωση της Βρετανικής Αρχής που πυκνώνουν στα τοπικά ΜΜΕ? Ναι. Είναι στο χέρι τους να παρακάμψουν κάποιες διατάξεις και να δώσουν και όσον αφορά. Είναι στο χέρι της Βρετανίας να δώσει παράταση εξαμήνου, αν χρειαστεί. Δηλαδή μπορούν να κάνουν παρατυπίεση, τέλος πάντων, να βρίσκουν παραθυράκια στον νόμο ώστε να προσλαμβάνουν με χειρότερους όρους καθηγητές, αλλά
όσον αφορά το εξάμεινο. Νομίζω ότι βρίσκεται όμως εξέλιξη μια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνηση και Πριτανικών Αρχών και στη μέση βρίσκονται οι φοιτητές, όπως προσεύουν και κάποιες παρατάξεις που μιλούν και αυτές για τον κίνδυνο του εξαμήνου. Δεν είναι έτσι? Ναι, έτσι είναι, αλλά... τι να πούμε γι' αυτό. Αυτές οι συγκεκριμένες παρατάξεις που μιλάνε για το χάσιμο του εξαμήνου, μάλλον δεν θα καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα παίζεται η δουλειά τόσων ανθρώπων, έτσι. Και το πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι μετά από τις απολύσεις αυτές να τα βγάλουν πέρα. Είναι πολύ σημαντικότερο να κερδίσουν αυτοί οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου τα δικαιώματά τους, παρά να το αν θα χαθεί το εξάμηνο, που πραγματικά μπορεί να βρεθεί λύση και στο εξάμηνο. Με μία παράταση εννοείται. Με μία παράταση, με οτιδήποτε. Δηλαδή, είναι όντως τρόπος το χαμένο εξάμηνο για να εκβιάσει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους φοιτητές, όσο και την ίδια την κοινωνία, ώστε να δώσει, ας πούμε, την συγκατάθεση ή την ανοχή στα σκληρά μέτρα που καλείται να πάρει η κυβέρνηση. Μιλάτε για τη συμμετοχή των συμφοιτητών σας. Πόσο είστε ικανοποιημένοι από αυτή τη συμμετοχή σε συλλογικές διαμαρτυρίες, σε συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, σε πολιτικές εκδηλώσεις, σε όλα αυτά που διοργανώνεται ως Διοικητικό Συμβούλιο? Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια αμηχανία σε όλους στα άλλα τα πανεπιστήμια. Φοιτητές βρίσκονται σε μεγάλα γεγονότα, όπως το Πολυτεχνείο, που η πορεία ήταν από τις μεγαλύτερες από ό,τι διάβασα των τελευταίων 10 χρόνων τουλάχιστον. Από την άλλη, στην καθημερινότητα υπάρχει αμηχανία ότι από τη μια αντιμετωπίζουμε μια χειροτέρευση των συνθήκων ζωής των γονιών μας. Η οποία έχει αντανάκλαση όμως στην καθημερινότητα του φοιτητή. Άμεση. Αναφερόμασταν πριν. Και μάλιστα στον μη εργαζόμενο φοιτητή. Ναι, γιατί και ο εργαζόμενος φοιτητής δεν είναι κάτι απλό πια, με την έννοια ότι όλοι ψάχνουν για δουλειές. Δεδομένου και ο εργαζόμενος φοιτητής με αυτή την έννοια, το λέω, έχει πολύ λίγα έσοδα μηνιαίως. Ναι. Υπάρχει ανταγωνισμός προφανώς για εργασία. Αναφερθήκαμε πριν στο ζήτημα των πάρτι και όλα αυτά. Οι συντάκτες του κειμένου, του προηγούμενου κειμένου, δεν έχουν αντιληφθεί ότι έχει αλλάξει η τσέπη των φοιτητών, επειδή έχει αλλάξει η τσέπη των γονέων τους. Δεν μπορούν πια να κάνουμε σούπερ διασκέδαση και όλα αυτά. Έχουμε αρκιστεί στα λίγα, στα πιο οικονομικά. Παλιότερα ήταν μόδα στα πάρτι που διοργανώνονταν στη Μύκονο από κάποιες φοιτητικές παρατάξεις. Ναι, όχι από εμάς, αλλά ερχόντουσαν από μακριά. Τώρα πια, άρα και το ότι καθόμαστε, μένουμε στον χώρο του Πανεπιστημίου, έχει να κάνει και με οικονομικά κριτήρια. Δεν βγαίνουμε. Όπως σε όλος ο κόσμος. Δεν είμαστε, και πάλι δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό από την υπόλοιπη κοινωνία. Όπως και οι υπόλοιποι δεν βγαίνουν, έτσι και εμείς δυσκολευόμαστε. Αυτό τώρα, για να μην το ανοίγω, έχει επηρεάσει τον κόσμο, ο οποίος βλέπει ότι ενώ οι αλλαγές στα πανεπιστήμια είναι σαρωτικές, βλέπει ότι και στην κοινωνία συμβαίνει αυτό. Και δεν το βλέπει σαν κάτι ιδιαίτερο. Πριν 5 χρόνια, όταν είχαν γίνει οι μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16, ήταν ότι βλέπαμε ότι η παιδεία βάλεται. Τώρα βάλεται όλη η κοινωνία. Αυτό έχει δημιουργήσει μια αμηχανία που είναι κάτι που θα πρέπει να επιλύσουμε. Γενικά υπάρχει συμμετοχή και σε γενικές συνελεύσεις. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμα είναι να βγούμε μπροστά. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ζήτημα των καιρών πια. Δηλαδή αλλάζουν τα πράγματα. Στην ουσία μιλάμε περίπου για 500 φοιτητές, αλλά στις κινητοποιήσεις, το λέω με ένα δημοσιογραφικό μάτι, είναι πολύ λίγες δεκάδες αυτοί που συμμετέχουν εν τέλει. Και δεν αφορά βέβαια μόνο το φοιτητικό σύλλογο. Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο ιδιώτευσης και μη συμμετοχή στα κοινά. Ναι, δεν είναι κάτι, δεν έχει κάνει ιδιαίτερα με τους φοιτητές. Έχει να κάνει με μια μηχανία που τελικά ίσως να αγκαλιάζει όλη την κοινωνία. Ίσως να λείπει ένα γενικό σύνθημα να βγούμε όλους τους δρόμους. Να κάνουμε κάτι, να πούμε ότι δεν πάει άλλο με αυτή την κατάσταση. Η πορεία ήταν μαζική, θα λέγαμε, χτες για Κυριακή. Και παρότι είχε. Και απόγευμα, μάλιστα. Ναι, ήταν μια μέρα που η πόλη ήταν άδεια, αλλά ήμασταν ικανοποιημένοι. Είναι ένα πρώτο βήμα μετά από πολύ καιρό να υπάρξει μια διαδήλωση μαζική στους δρόμους. Κύριε Λαυσή, πρέπει κάτι να αλλάξει από πλευράς Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να προσελκύσετε περισσότερους συναδέλφους σας σε κινητοποιήσεις και άλλες δικές σας δραστηριότητες και να σπάσει λίγο το κλίμα της ιδιώτευσης και του οχαδελφισμού? Δεν νομίζω ότι είναι θέμα Διοικητικού Συμβουλίου. Το ζήτημα είναι αυτό που και ο Σωκράτης, δηλαδή να βρεθεί αυτό το πρόταγμα, το σύνθημα που να συσπυρώσει τον κόσμο.
Δηλαδή, εμείς κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε ώστε να δώσουμε αυτό το στίγμα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει. Είναι καθαρά θέμα και του υπόλοιπου φοιτητικού συλλόγου πέρα του Διοικητικού Συμβουλίου να καταλάβει ότι μαζί είμαστε όλοι και δεν μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να τρέχει τα πράγματα, αλλά πρέπει όλοι μαζί να. Προφανώς έχετε μια αυξημένη ευθύνη σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι, βεβαίως. Να αρχίσω ξανά στο κείμενο καταγγελίας, το οποίο έλεγε ότι οι λίγο πολλοί φοιτητές μολύνουν με τις ιδέες τους το χώρο του Πανεπιστημίου. Εντάξει, παραπέμπει πραγματικά σε άλλες εποχές Χούντας. Θα λέγαμε ότι αυτό χρειαζόμαστε, να είναι το Πανεπιστήμιο χώρος ιδεών, χώρος ζήμωσης, που να ακούμε πράγματα, να μαθαίνουμε πράγματα, να βρίσκουμε τι τελικά χρειάζεται να γίνει. Αυτό, με την επιστολή και αυτό απειλήθηκε. Λίγο πολύ μας είπαν ότι να πηγαίνετε, να διαβάζετε τα μαθήματά σας και να σπίτι αυτό. Δεν αλλάζει η κοινωνία ή δεν θα μπορεί να υπάρξει αντίδραση χωρίς να υπάρχει κουβέντα, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων. Μιλήσαμε λίγο πρωτύτερα για το κόστος ζωής ενός φοιτητή. Ποιο είναι αυτό το κόστος ζωής? Πραγματικά δεδομένα στη Σύρο, είναι ακριβό το κόστος ζωής σε ένα νησί? Ξεκινώντας από τη στέγαση, τη σύντηση, τη διασκέδαση. Από αυτά που ακούμε από άλλους φοιτητές είναι μάλλον σε ένα καλό επίπεδο. Δηλαδή από άποψη τιμών όσον αφορά... Να ξεκινήσουμε από τα σπίτια και να δώσουμε κάποιες ενδείξεις, κάποιες τιμές. Εντάξει, τελευταία υπάρχει μείωση γενικά, νομίζω. Όχι τα μόνο τελευταία χρόνια στα νίκια. Ναι, όχι μόνο στα φοιτητικά. Οι μειώσεις έχουν υπάρξει, αλλά και εμείς έχουν. Οι τσέπες μειώνονται περισσότερο από τη μείωση στα νίκια, οπότε πάλι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Πολλοί φοιτητές επιλέγουν όλο και περισσότεροι να συγκατοικούν, το οποίο είναι δείγμα ότι δεν βγαίνουν. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τη στέγαση, ξέρετε ότι δεν υπάρχουν εστίες στη Σύρο, που σημαίνει ότι οι φοιτητές που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, πολύ πολύ σοβαρά, πιθανότατα να έχουν πρόβλημα και να έρθουν κανένα στο νησί. Και το βλέπουμε αυτό, οπότε ότι φέτος αρκετοί δεν ήρθαν, παρότι δήλωσαν. Πέρασαν σχολή και δεν ήρθαν. Δεν αναγράφησαν, Ναι. Δηλαδή, για να υπάρχει ένα πανεπιστήμιο, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες υποδομές για να μπορεί να λειτουργήσει. Δεν φτάνει απλά ο χώρος διδασκαλίας τελικά, χρειάζεται και. Οπότε, ξεκινάμε από ένα μίνιμουμ κόστος γύρω στα 200 ευρώ, που είναι περίπου το μέσο κόστος ενός. Έχουμε δει και παραπάνω. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω μια γενική εικόνα για έναν μέσο όρο. Για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, να μιλήσουμε με πραγματικά δεδομένα. Έτσι. Το πόσο κοστίζει ένα φοιτητή να μένει στη Σύρο. Και υπάρχουν μετά οι λογαριασμοί, το νερό, όλα που. Ένα 400 ευρώ πρέπει να χρειάζεται κατά μέσο ένας φοιτητής. Μπορεί να τη βγάλει και με λιγότερα, αλλά ένα νίκη συν λογαριασμού είναι 200 ευρώ, ας το πούμε. Ναι. Συν τους λογαριασμούς 50-60 ευρώ παραπάνω. Δεν ξέρω ακριβώς εγώ. Έτσι κι αλλιώς μένω μόνιμα στο νησί. Από εδώ ποτέ δεν έχω επαφή με τους λογαριασμούς τέτοιων σπιτιών. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα κόστος, δεν υπάρχει και βοήθεια από το ίδιο το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια επιδότηση ενοικίου. Επιδότηση ενοικίου υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά ποια δεν τέτοια μέρη, αλλά πλέον έχουν αλλάξει και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται, οπότε το παίρνουν όλο και λιγότεροι. Σε τι ποσοστό οι φοιτητές αξιοποιούν το επίδομα αυτό στέγασης? Για αυτό το επίδομα υπάρχουν και προϋποθέσεις και ακαδημαϊκές όσον αφορά τα μαθήματα. Και όχι μόνο εισοδηματικές εννοείται. Ναι, γυρνάει και πίσω, γιατί τελικά αν δυσκολεύεσαι να ζήσεις, δυσκολεύεσαι και να σπουδάσεις. Οπότε δυσκολεύεσαι να σπουδάσεις, δεν μπορείς να πάρεις το επίδομα για να ζήσεις. Οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος. Γενικά είχαν γίνει αιτήσεις και πέρσι. Να πούμε την αλήθεια, δεν θυμόμαστε τον ακριβή αριθμό. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι παιδιά πάλι δυσκολεύονται. Δηλαδή το επίδομα δεν μπορεί να φτάσει και δεν φτάνει για όλο τον χρόνο. Έτσι. Mm-hmm. Με βάση τις τιμές των ενοικίων που δώσαμε, μια τάξη μεγέθους, έτσι είναι ελλιπές. Να περάσουμε στο θέμα της σύντησης. Παλιότερα είχατε βγάλει και μια ανακοίνωση ως φοιτητικός σύλλογος. Τι γίνεται με τους δικαιούχους, σε τι ποσοστό δικαιούνται κάποιοι την σύντηση? Υπάρχει μια λέσχη εδώ στη Σύρο.
Και πώς έχει περάσει η μείωση των τελικών δικαιούχων. Αρχικά ήταν ελεύθερη η προσέλευση. Ήταν ελεύθερη για όλους, το παλιό σύστημα. Ναι. Έτσι. Μετά, πριν από 2 χρόνια, άρχισαν να μπαίνουν οι περιορισμοί ότι δεν μπορούν να τρώνε όλοι. Είχαμε και μια τέτοια, συνοδεύτηκε μια ιδεολογία, θα λέγαμε, ότι είναι σωστό και τέτοιες διατυπώσεις. Νομίζουμε ότι είναι σωστό, με βάση αυτά που πληρώνουν όλοι και όλοι και οι γονείς μας σε φόρους και ακόμα περισσότερα τα τελευταία χρόνια. Και μπήκε περιορισμός και στο εισόδημα, αλλά και στον συνολικό αριθμό των δικαιούχων. Τέλει δηλαδή, ξεκινήσαμε πέρσι με 85 δικαιούχους για ένα πανεπιστήμιο 500 φοιτών. Το 1 πέμπτο δηλαδή. Ναι. Και μετά από κινητοποιήσεις, διαβουλεύσεις, δράσεις, μετά από μια σειρά κινητοποιήσεων που είχαμε κάνει πέρσι τέτοια εποχή και κοντά στην Λέσχη, είχαμε κλείσει συμβολικά το δρόμο και είχαμε μεταφέρει αυτή τη δυσαρέσκειά μας τέλος πάντων και στην κεντρική διοίκηση, αυξήθηκε ο αριθμός των δικαιούχων σε 114 και μετά σε 129. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, υπάρχουν πάλι παιδιά τα οποία πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν τρώνε. Δεν μπορούν να φάνε στην Λέσχη. Δεν έχουν κάρτα. Το οποίο είναι προβληματικό. Θα αρχίσει να μπαίνει πάλι, αυτό που είπαμε και πριν, να μπαίνει το δίλημα του να είμαι εδώ στο νησί ή να μην είμαι. Έρχεται δηλαδή. Μάλιστα. Να περάσουμε και στο θέμα των κτηριακών υποδομών. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι κτηριακές υποδομές του ΕΔΟ τμήματος, του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, και ελλειπείς είναι αλλά και διάσπαρτες. Έχει αλλάξει κάτι. Μαθαίνουμε ότι θα αξιοποιήσετε. Μάλλον ο Δήμος έχει παραχωρήσει κάποια κτίρια που θα ήδη αξιοποιούνται. Να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας και για αυτό το θέμα. Βεβαίως. Ήδη είχε ξεκινήσει να χρησιμοποιείται το παλιό καζίνο. Το κτίριο που βρίσκεται στην παραλία. Ναι. Ακριβώς, το κτίριο το μπροστινό. Βέβαια, να πούμε ότι το καζίνο σχεδιάστηκε η μετατροπή του σε χώρο πανεπιστημίου με δεδομένο μικρότερο αριθμό εισακτέων. Φέτος είχαμε ρεκόρ εισακτέων 120 άτομα. Από αυτούς γράφτηκαν γύρω στους 110. 116. Ναι. Οπότε βλέπουμε, ενώ πέρσι ήταν 90. Βλέπουμε μια τεράστια αύξηση στον αριθμό των εισακτέων. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Κάτι το οποίο δεν είχε προβλεφθεί, οπότε ακόμα και τώρα υπάρχουν τα προβλήματα που υπήρχαν και παλιότερα, που είχαμε λιγότερους χώρους και πιο διάσπαρτους. Έχουμε ένα μικρό αμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο, το οποίο δεν μπορεί να χωρέσει τόσα άτομα, πόσο μάλλον όταν κάποια μαθήματα παρακολουθούνται όχι μόνο από ένα έτος, αλλά από διάφορα. Και έχει και διάσπαρτα εργαστήρια. Όχι, πλέον έχουν μαζευτεί όλο στο καζίνο. Δηλαδή, επαρκεί κτίρια... ο χώρος, για πόσα τετραγωνικά μιλάμε. Ναι, δεν είμαι ενημερωμένος ακριβώς για πόσα τετραγωνικά, αλλά υποτίθεται ότι χωράνε γενικά. Αλλά είναι στο όριο. Κοιτάξτε, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τώρα. Έτσι. Μας παραχώρησε ο Δήμος δωρεάν το χώρο. Ο χώρος και αυτός ο χώρος δεν ήταν εξ αρχής κατάλληλος για πανεπιστήμιο. Παρ' όλα αυτά, έχουν γίνει κάποιες μετατροπές που έχουν βοηθήσει στο να είναι εφικτό να χωριστεί σε κάποιες αίθουσες στο καζίνο, στο μέτρο του δυνατού τέλος πάντων. Έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα, ακόμα γίνονται εργασίες. Είναι θετικό για μας γιατί μας απελευθέρωσε από την πληρωμή ενοικίων. Δηλαδή για το Πανεπιστήμιο ήταν σημαντικό γιατί πριν από ένα χρόνο ήταν ζήτημα επιβίωσης. Αν συνεχίζαν να δίνουν για. Μειώθηκε λοιπόν το κόστος των ενοικίων. Δεν θα έβγαινε το πανεπιστημίο. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι δεν έχουμε ένα αμφιθέατρο το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες μας. Έτσι, κάνουμε και στο πνευματικό κέντρο κάποια μαθήματα που πάλι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Δεν φταίει ο χώρος. Η πολιτική της κυβέρνησης. Νομίζω ότι εκεί δεν υπάρχει και θέρμανση. Ναι, και ο προτζέκτορα και γενικότερα δεν είναι αμφιθέατρο. Έτσι, είναι μια αίθουσα που προορίζεται για άλλου τύπου εκδηλώσεις. Πορευόμαστε με αυτά που έχουμε βασικά και διεκδικούμε ό,τι μπορούμε παραπάνω. Νομίζουμε ότι υπήρχε από παλιότερα το ζήτημα της μεταφοράς του Πανεπιστημίου στο στρατόπεδο που έχει καταλήξει να μια μεγάλη ιστορία. Πολλοί μπήκανε. Να μην το ανοίξουμε αυτό, έτσι. Γιατί υπάρχει μια αντιπαράθεση εκεί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μεταξύ Δήμου και Υπουργείου. Όλη αυτή η ιστορία, η οποία
συνεχίζεται επί χρόνια. Στην ουσία πρόκειται για την παραχώρηση του μισού περίπου χώρου στο πανεπιστήμιο. Θα ήταν μια μικρή πανεπιστημίου πόλη, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Αναμένουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι για τα κτηριακά, και αν υπάρχει κάποια προοπτική. Για πόσους χώρους συνολικά μιλάμε? Είναι αλλού τα κτίρια διοίκησης, αλλού τα αμφιθέατρα, αλλού τα εργαστήρια, αλλού η βιβλιοθήκη, αλλού η λέσχη και ούτω καθεξής. Ναι, γενικότερα είμαστε διάσπαρτοι σε όλη την Ελληνοπόλη. Βέβαια, είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι παλιότερα. Η πόλη δεν είναι μεγάλη για να. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Παρ' όλα αυτά, δεν βοηθάει στην οργάνωση του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, η γραμματεία είναι σε άλλο κτίριο, τα κτίρια των καθηγητών βρίσκονται στο πρώτο γυμνάσιο. Δεν είναι βολικά και για αυτούς. Όλοι κάνουν υποχωρήσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Το Πανεπιστήμιο γενικά έχει κάνει, όλο το τμήμα έχει κάνει υποχωρήσεις και μεγάλη προσπάθεια για να συνεχίσει να επιβιώνει. Εντάξει, θα δούμε και στο επόμενο διάστημα πώς θα πάει. Γιατί αν συνεχιστεί η εχθρική πολιτική την κυβέρνηση, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Να πούμε για το κόσμο του Πανεπιστημίου που είναι και η βιβλιοθήκη, για όποιον την έχει επισκεφθεί και είναι ελεύθερη και για το κοινό και όχι μόνο για φοιτητές. Ένα σχόλιο θα ήθελα για τη μείωση της συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης. Έχουμε υποεκπροσώπηση πλέον. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη συνέπεια του νόμου 4076, ο οποίος ορίζει έναν φοιτητή για κάθε γενική συνέλευση τμήματος. Ο νόμος Διαμαντοπούλου δεν όριζε καν τμήμα. Τελικά μας κάναν τη χάρη να αφήσουν τη διοίκηση των τμήματων. Όμως πια είναι ένας εκπρόσωπος ο οποίος καταλαβαίνει ότι είναι διακοσμητικός. Ποια συμφέροντα φοιτητών να προασπίσει όταν δεν μπορεί να υποστηρίξει μια άποψη? Δεν μπορούμε δηλαδή να περάσουμε μια άποψη, μπορούμε απλά να την καταθέτουμε. Ο παλιός νόμος, από το 82 που είχε επικυρωθεί. Ο νόμος πλαίσιο, ναι. Ναι, ο ιστορικός τέλος πάντων, που μπορεί τότε για κάποιους να θεωρείται ότι ήταν κακός. Αλλά για μας έδινε τη δυνατότητα εκπροσώπησης, θα μας έδινε 6 εκπροσώπους στο τμήμα. Μήπως τότε είχαμε υπερεκπροσώπηση και τώρα έχουμε φτάσει στο ακριβώς αντίθετο? Όχι, διότι ουσιαστικά για να μπορέσει η άποψη των φοιτητών να εγκριθεί από το τμήμα, θα πρέπει να υπάρχει και συμβολή από τους ίδιους καθηγητές. Ήταν ένα πολύ αρκετά, ας το πούμε, δίκαιο σύστημα, γιατί δεν γίνεται να προχωράει το τμήμα χωρίς κάποιο είδους σύμπνοια, κάποιες μορφής συνεννόηση. Τώρα πια πάμε σε μια ιστορία που οι φοιτητές δεν είναι κομμάτι του Πανεπιστημίου. Το μοντέλο του νομοσχεδίου Διαμαντοπούλου όριζε ουσιαστικά ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι οι καθηγητές, όχι οι φοιτητές. Εμείς είμαστε στο νέο Πανεπιστήμιο κάτι σαν πελάτες. Και το Πανεπιστήμιο όπου έχουμε και μοντέλα management διαφορετικά. Ναι, ναι. Με ειδοποιούν ότι είμαστε τελευταία 5 λεπτά της εκπομπής. Ένα τελευταίο σχόλιο για το μέλλον του εδώ τμήματος, για το μέλλον του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το μέλλον το δικό σας. Προέρχεστε από μια γενιά που κεντρικό σύνθημα είναι το «Δεν υπάρχει μέλλον». Εσείς βλέπετε κάποιο μέλλον? Να πω, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες. Βέβαια, να πούμε, για να μην κινδυνολογούμε, ότι το τμήμα και οι απόφοιτοί του έχουν κάποιες επαγγελματικές προοπτικές σε σχέση με άλλα ακαδημαϊκά τμήματα της χώρας μας. Ναι. Είναι το τελευταίο που αφήσαμε το σύνθημα του Πολυτεχνείου, το ψωμί. Λέγανε παλιά ότι όσο περνούσαν οι γενιές ζούσαν καλύτερα. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε η προφητεία ότι θα είμαστε η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από τις προηγούμενες. Τώρα μάλλον ζούμε σε αυτήν την περίοδο. Το κλίμα από το οποίο επικρατεί είναι ότι προσπαθούμε να μην κοιτάμε πολύ μακριά, γιατί ίσως είναι ένα λίγο αποθαρρυντικό αυτό. Να κοιτάμε λίγο πιο κοντά στο πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε το Πανεπιστήμιο, να παραμείνει το τμήμα, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και το επίπεδο των μαθημάτων. Διότι πολλές φορές ακούγεται το απλά να μείνει το τμήμα στη Σύρο. Να μείνει, αλλά να λειτουργεί. Να μην υποβαθμίζεται, γιατί και η υποβάθμιση είναι μια άλλη μορφή σε προσπάθεια απαξίωσης που μπορεί να οδηγήσει και τελικά στην κατάρρευσή του. Την κατάρρευση του κύρους του, δηλαδή την κατάρρευση του ως πραγματικό εκπαιδευτήριο και χώρος ιδεών. Για αυτά τα πράγματα το παλεύουμε. Όντως είπατε ότι είναι καλή απορρόφηση στην αγορά. Έχει να κάνει και ότι είμαστε μια νέα σχολή. Ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ακόμα και σε αυτό. Υπάρχει βέβαια ο ιδιωτικός τομέας. Κύριε Λαυτή, για να κλείσουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό και στο μέλλον του τμήματος. Το μέλλον του τμήματος δεν είναι τόσο φωτεινό.
Δηλαδή θα υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή σχολή, μοναδική στο είδος στην Ελλάδα, οπότε από αυτό ξεκινάμε και αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε. Και δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε αυτό. Οπότε θα προσπαθήσουμε αυτό, το τμήμα να μείνει σε αυτό το επίπεδο και για μας να μην φύγει από τη Σύρο. Με αυτά τα λόγια σας θα κλείσουμε την απευθεία σε εκπομπή. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ακριβό Σοκράτη και τον κύριο Γιώργο Λαυτσή, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίας Προϊόντων και Συστημάτων που εδρεύει στην Σύρο. Κάναμε μια αναφορά στην επέτειο του Πολυτεχνείου, στα τότε αιτήματα και στα νυν αιτήματα των φοιτητών, στα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές του εδώ Πανεπιστημιακού Τμήματος. Δεν μένει παρά να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε για μία ώρα περίπου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.